Μαζικά είναι τα τηλεφωνήματα για ραντεβού σε νοσοκομεία και του Ηρακλείου πολιτών που μετά τη διεξαγωγή του self-test για τον καρκίνο του Παχαίου Σεντέρου και με ένα θετικό αποτέλεσμα στα χέρια τους ζητούν πανικόβλητη να κάνουν κολονοσκόπηση. Και ένα θετικό self-test δεν σημαίνει καρκίνος. Ήταν λάθος ή μάλλον εντοπίστηκε λάθος η διαφήμιση ότι προλαμβάνουμε τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου. Δεν ανοιχνεύει καρκίνο παχαίου σεντέρου. Ανοιχνεύει αίμα που ως πιθανή αιτιολογία μπορεί να έχει τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου μαζί με μια άλλη πληθώρα παθήσεων. Ε, αυτό σημαίνει ότι ένα άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει μια μοραίδα πάρα πολύ εύκολα να βγάλει ένα τεστ θετικό, χωρί όμω να σημαίνει κάτι αυτό. Τα ψευδό θετικά τεστ αποτυπώνουν απλά την ύπαρξη αίματο στα κόπρανα, που δεν είναι απαραίτητο ότι συνδέονται με τον καρκίνο. Ωστόσο και μόνο στη θέα του θετικού τεστ, η ανησυχία είναι σίγουρα η πρώτη αντίδραση. Να μην πανικοβάλλονται, να κάνουν το τεστ αν το δικαιούνται ε, δεν υπα... και να το αγοράσουν αν θέλουν ακόμα μπορούν. Ε, δεν είναι ακριβό, είναι από 5 έως 8 ευρώ κυμαίνεται. Ε, απλά πιο πολύ προληπτικά να το κάνουν και αν δουν ότι βγαίνει θετικό αποτέλεσμα χωρίς πανικό να, κάνουν, να προχωρήσουν σε μια κολονοσκόπηση. Αν και η τα είναι όσοι έχουν θετικό τεστ να σπέβδουν να κάνουν όσο νωρίτερα γίνεται κολονοσκόπηση, ο συγχρονισμός στην Ελλάδα το 24 έχει κάνει και πάλι το θαύμα του. Αφού για να βρει κάποιο ραντεβού, ακόμη και με θετικό τεστ, θα πρέπει να περιμένει επί μήνες. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι θετικό, του βγάζουμε εμεί ένα χαρτί το οποίο με αυτό το παραπεμπτικό έχει προθεσμία δύο μήνε να κλείσει το ραντεβού του για κολονοσκόπηση. Στου δύο μήνε λύγει αυτή η προθεσμία. Το θέμα είναι τώρα ότι τα ραντεβού είναι πάρα πολύ μακριά και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Μπορεί να περάσουν και δύο, και τρει, και τέσσερι μήνε, γιατί ακριβώ οι δομέ υγεία στον νομό μα αυτή τη στιγμή είναι υποστελεχωμένε. Η μαζικότητα όσων μετά το τεστ επικοινωνούν με δημόσιε δομέ για να κάνουν κολονοσκόπηση έχει σταθεί και ω το κερασάκι στην τούρτα για του εργαζόμενου στα νοσοκομεία, που ξεκαθαρίζουν ότι είναι αδύνατο να σηκώσουν αυτό το βάρο συμπληρώνοντα ότι μαθηματικά οι πολίτε οδηγούνται στην ιδιωτική υγεία, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για όσου δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα σαφώς και ένα δημόσιο νοσοκομείο με το φόρτο της εργασίας δεν μπορεί να αντέξει και σαφώς και θα πρέπει να υπάρχει και συνεργασία με τα ιδιωτικά και σαφώς και θα πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα πάνω σε αυτό. Η πλειοψηφία του κόσμου προστρέχει στον ιδιωτικό τομέα και όχι βέβαια με τα ζημείο του. Και α μην πει κανένα ότι δεν πληρώνει γιατί πληρώνει το ταμείο του, γιατί το ταμείο του πάλι εμεί το έχουμε πληρώσει. Άρα ουσιαστικά κατευθύνεται με συνειδητή επιλογή τη κυβέρνηση στον ιδιωτικό τομέα την ίδια ώρα πάντω οι επιστήμονε εξηγούν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει πανικό, διευκρινίζοντα ωστόσο πω αντί του self-test στο κομμάτι τη πρόληψη, χρησιμότερο και πάντω ασφαλέ ω προ τα αποτελέσματα που θα έδινε, θα ήταν η δωρεάν κολονοσκόπηση σε συγκεκριμένε ηλικιακέ ομάδε. Κολονοσκόπηση. Αυτό είναι η λύση. Η λύση είναι κολονοσκόπηση. Αυτή είναι αυτή η οποία θα δείξει τους πολύποδες οι οποίοι μετά θα μεταλλαχθούν και θα γίνουν καρκίνους.